Καλημέρα, καλησπέρα κόσμε, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Λοιπόν, εχθές είχαμε μια συζήτηση με κάτι φίλες και μιλούσαμε για τα μηνύματα και τους άντρες. Είμασταν τρεις κοπέλες και υποστήριζαν μια κοπέλα τέλος πάντων ότι μα ξέρεις οι αρσενικοί και κάνουν πολλά, πας τα μηνύματα, βαρκούνται να στείλουν μηνύματα και καμιά φορά μπορεί να μπει να το δει και να ξεχάσει και να με απαντήσει πίσω. Μπορεί να έχει πολλή δουλειά και να με προλάβει. Αγάπη μου, αγάπη μου. No message is a message. No answer is a message. Αμάν, τάχα, εν το είδε, αλλά όλη την ώρα ξέρεις ότι μες στα Facebook και μες στα Instagram και μες στα email του, αλλά το δικό σου τυχαία εν το είδε, guess what. Μια χαρά το είδε. Ή βαρκέται να ασχοληθεί, ή γενικά θέλει να μπει στη διαδικασία, ή βαρκέται να ασχοληθεί. Βαρκέται να ασχοληθεί, όχι βαρκούμε να στείλω μήνυμα, γιατί άμα βαρκούμε να στείλω μήνυμα, πιάνω ένα τηλέφωνο και άλλο, φίλε, ακούμε να στείλω μήνυμα, ρε φίλε, να σου πω δύο λεπτά και να καλώ και εγώ επιθυμίσα σε. Βαρκούμε να σου αγράφω, αρέσει και παραπάνω να μιλούμε, να το καταλάβω. Το να λαλώ κάτι και να μεν το θωρεί, το να μεν εμπρι ώρες, 24 ώρες την ημέρα να μου στείλει ένα μήνυμα γιατί έχει δουλειές, γιατί είναι πολύ άσχολος, γιατί είναι υπερσκητικό δευτερόλεπτα να πληκτρολογήσει έναν. Ήταν που κάνεις, σκέφτομαι σε, είσαι καλά. Μόνο μου σε σκέφτεται. Μια χαρά είναι άπαρος. Απλά είναι σε μέρος της ζωής του. Δεν υπάρχει λόγος να κατσίτσαμε. Move on. Κάμε υπομονή μια, δυο. Άτε να σου πω εγώ και τρίτη φορά. Που για μέρη ζει, μάζεψε όσον εγωισμό έχεις. Μάζεψε όση δύναμη έχεις και πέ και μας κοστείς παλά μας. Αν σε κοφτεί εσένα, δεν με κοφτεί ούτε εμένα. Να μου να κάνουμε. Χάνεις, χάνω. Έτσι είναι. It takes two to tango. Οπότε φιλενάδα μου, next! Προχωρούμε. Καλημέρα να έχεις.